Τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους εκφράζουν στους υποψήφιους βουλευτές στα μέλη της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου εν ώψη των εκλογών. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα το πρωί ενημέρωσαν και τον υποψήφιο βουλευτή του Ποταμιού, Αλέξανδρο Χατζηδημητρίου. Όπως τόνισε μάλιστα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Χατζηδημητρίου, και ως πρώην νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα της αγοράς. Με χαρά σήμερα δεχτήκαμε τον φίλο Αλέξανδρο Χατζηδημητρίου, ο νομικός σύμβουλος του Εμπορικού Συλλόγου, μέχρι το Μάρτιο περίπου, που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Συντηρητικής Τράπεζας τότε, ο οποίος ακόμα συμπαραστέκεται στο σημερινό νομικό μας σύμβολο, τον κ. Μανουσίδη. Πάνω απ' όλα, ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ένας επαγγελματίας που ασχολείται με την αγορά, ένας όχι επαγγελματίας πολιτικός, αλλά ένας άνθρωπος της αγοράς, να προσπαθεί να εκτεθεί σε αυτές τις εκλογές, τις πολύ δύσκολες εκλογές, οι οποίες, όποια και αν θα είναι το αποτέλεσμα που θα φέρουν, οι άνθρωποι αυτοί που θα εκλεγούν θα πάρουν δύσκολες αποφάσεις, θα ακούσουν πάρα πολλά από την επιχειρηματικότητα τη σημερινή, όποια και αν είναι αυτή και όποια και αν είναι η προθέση τους. Άρα λοιπόν, συγχαίρω τον φίλο τον Αλέξανδρο που αυτή τη δύσκολη περίοδο διάλεξε αυτό το στίβο για να εκπροσωπήσει τους ΕΡΕΟΣ. Του εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς εδώ, και μιλάω στον Ελληνικό όπως καταλαβαίνετε, γιατί πραγματικά είναι φίλος και από τα παλιά. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό ότι νέοι άνθρωποι και άνθρωποι που δεν είχαν σχέση πιο μπροστά με τα κοινά και με την πολιτική γενικότερα, προσπαθούν να μεταφέρουν στη Βουλή, εφόσον εκλεγούν, τα προβλήματα των σερακών επιχειρήσεων. Είναι πολύ θετικό. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των υπόλοιπων μελών της διοίκησης. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά της αγοράς. Το ξέρετε, τα προβλήματα των καταστημάτων. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι κλείνουν τα μαγαζιά. Όλα αυτά, ακόμη και η πολιτική αυτή εξέλιξη, επηρέασε τόσο πολύ που δεν δουλέψαμε ούτε τις γιορτές και τώρα δεν ξέρω ούτε και για τις εκτόσεις τι θα γίνει, γιατί βλέπω κόσμος είναι μουδιασμένος. Τα προβλήματα τα ξέρεις απ' έξω και από την καλή και από την ανάποδη, γιατί έτσι ήσουν χρόνια τον δικηγόρο του Υπουργικού Συλλόγου, οπότε τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να βάλεις και εσύ το χέρι σου να κάνεις κάτι παραπάνω σου.